Στην 115 πτέρυγα μάχης βρέθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δείχνουμε λοιπόν εδώ πέρα, κύριε Αρχηγέ, κύριε Αρχηγή, κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, τον δρόμο τον οποίο πρέπει να πορευθούμε, καθώς η κλιματική αλλαγή είναι πια μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε και η χώρα μας έχει αναλάβει πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Έρχεται και η πολεμική αεροπορία μέσα από αυτήν την εμβληματική και εξαιρετικά καινοτόμα πρωτοβουλία να δείξει το δρόμο τον οποίο είμαι σίγουρος ότι και πολλοί άλλοι θα ακολουθήσουν και βέβαια και να επαναλάβω ακόμα μια φορά το πόσο μεγάλη σημασία έχει να έχουμε ιδιώτες χορηγούς, ευεργέτες που υποστηρίζουν σαν όπλες δυνάμεις. Γνωρίζω ότι είναι πολλοί αυτοί, κύριε Αρχηγέ, που αθόρυβα υποστηρίζουν τις ένοπλες δυνάμεις και με αυτόν τον τρόπο συνδράμουν και αυτοί στο μερίδιο που τους αναλογεί στο να κρατήσουν την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα στο επίπεδο το οποίο πρέπει να βρίσκεται. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι σε όλους τους συντελεστές αυτής της πρωτοβουλίας. Μια υπόθεση διαρκής αλλά και πολυεπίπεδη και δεν έχει να κάνει μόνο με τους εξοπλισμούς και την αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων των υφισταμένων των ενόπλων δυνάμεων, δεν έχει να κάνει μόνο με την υποστήριξη του προσωπικού, δεν έχει να κάνει μόνο με την εμβάθυνση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας, έχει να κάνει και με την αναβάθμιση των υποδομών των ενόπλων δυνάμεων. Και ιδίως στην ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών των ενόπλων δυνάμεων, στον βαθμό που η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχάνει την εξοικονόμηση της ενέργειας, η εξοικονόμηση της ενέργειας συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων, η εξοικονόμηση των πόρων συνεπάγεται και ανακατανομή των πόρων προς ακόμα μεγαλύτερο όφελος βέβαια των ενόπλων δυνάμεων. Και ξέρετε, αυτό δεν αποτελεί μόνο την ατζέντα αυτής της κυβέρνησης και ειδικά αυτού του Πρωθυπουργού, ο οποίος πολύ πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε αναπτύξει την υπόθεση της ενεργειακής αναβάθμισης και της βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικονομικής δραστηριότητας αυτής της χώρας. Έχει να κάνει και με την ατζέντα στα πλαίσια των υποχρεώσεων της χώρας ως μέλος της Νατοϊκής Συμμαχίας. Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχα την ευκαιρία σήμερα το πρωί να παραβρεθώ και να θεμελιώσω μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Καραμαλή, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το αεροδρόμιο αυτό το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2025 θα σημάνει ουσιαστικά τη δυνατότητα της Κρήτης να μπορεί να υποδέχεται για τις επόμενες δεκαετίες έναν αυξημένο αριθμό επισκεπτών, πράγμα το οποίο ήταν πια αδύνατον καθώς το υφιστάμενο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο είχε φτάσει στα όρια του. Προεκλογικά είχαμε μιλήσει και είχα δεσμευθεί για την ανάγκη να ολοκληρωθούν επί δικιάς μας διακυβέρνησης τα δύο σημαντικά και κρίσιμα έργα υποδομής τα οποία έλειπαν από το νησί μας. Το ένα θεμελιώθηκε σήμερα και αφορά το αεροδρόμιο, το οποίο το θεωρώ πια ένα έργο απολύτως δρομολογημένο. Δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε καθυστερήσεις. Είναι ένα έργο το οποίο έχει διαρθρωθεί ως μια σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με εξαιρετικά αξιόπιστους εταίρους από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, μια κορυφαία ελληνική κατασκευαστική εταιρεία.